Ανοιχτά για δύο συνεχόμενες Κυριακές θα είναι τα καταστήματα των Σερών. Συγκεκριμένα την Κυριακή 12 και την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 4 το απόγευμα, οι καταστηματάρχες των Σερών θα υποδέχονται το καταναλωτικό κοινό. 12 και 19, τις δύο συνεχόμενες Κυριακές, λόγω ότι τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά, η δεύτερη μέρα πέφτει Κυριακή, είμαστε ανοιχτά πριν. Οπότε 12 και 19 είμαστε ανοιχτά από τις 11 έως τις 4 είναι το προτινόμενο ωράριο το δικό μας. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί και το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων την περίοδο πριν τα Χριστούγεννα, με την ελπίδα ο κόσμος να ξεκινήσει να ξοδεύει και να επισκέπτεται τα καταστήματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Δεν θέλω να ακουγόμαστε ότι γκρινιάζουμε συνέχεια, αλλά λέμε την πραγματικότητα. Ο κόσμος δεν έχει ξεκινήσει να ξοδεύει χρήματα, ας το πούμε, να ψωνίζει ακόμη. Ευελπιστούμε ότι από αυτή την Κυριακή και μετά θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα, βέβαια, το εορταστικό. Περιμένουμε τις τελευταίες ανακοινώσεις από το Υπουργείο, γιατί το ισχύον πρόγραμμα, το άνοιγμα στις 10 η ώρα δηλαδή, έχει ισχύει μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου. Εάν δεν αλλάξει κάτι, θα ανακοινώσουμε αμέσως και το εορταστικό πρόγραμμα. Εάν αλλάξει κάτι για τις επαρχιακές πόλεις, θα προσαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Αναφορικά τώρα με τις εορταστικές εκδηλώσεις που είναι στο πρόγραμμα για το Δήμο των Σερών, οι καταστηματάρχες θεωρούν ότι δεν επηρεάζουν άμεσα την κίνηση στα μαγαζιά τους. Αυτό είναι μια ευαίσθητη ερώτηση, γιατί δεν ξέρεις ποτέ πώς θα αντιμετωπίσει ο κόσμος μια εκδήλωση. Δηλαδή, μπορεί να γίνονται και εδώ πράγματα, ημιμαραθώνια κτλ. Δεν έχουν καμία σχέση με τα εμπορικά καταστήματα, ούτε φέρνουν κόσμο στα εμπορικά καταστήματα. Είναι κάτι άλλο. Εντάξει, ας μην μπερδεύουμε κάποια πράγματα. Σίγουρα ο στολισμός και η καλή διάθεση θα κάνει τον κόσμο να ψωνίσει περισσότερο, να θέλει να ξοδέψει περισσότερο. Σε αυτό ελπίζουμε και εμείς, και ο Εμπορικός Σύλλογος έχει στο πρόγραμμά του χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και για την ενίσχυσή του και για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Θα ανακοινωθούν αυτά σύντομα, τα οργανώνουμε τώρα. Όλοι μαζί να βάλουμε το λιθαράκι μας για να ανεβάσουμε λίγο την ψυχολογία του κόσμου.